Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, σκεφτείτε πολλέ φορέ γιατί συνέχεια κάνουμε δίαιτε και διατροφέ και ξαναπέρνουμε τα κιλά, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε πιστοί, γιατί παίρνουμε, γιατί δεν χάνουμε, γιατί ενώ τρέχουμε και ενώ αφλούμαστε δεν χάνουμε και ακούμε για τον ύπνο, ακούμε για τον μεταβολισμό που μπλοκάρει. Σήμερα θα δούμε τη μέθοδο τη ζώνη, τη μεσογειακή ζώνη, την οποία επικαλέστηκε και η Τζένι Φεράνιστον στη συνέντευξη που έδωσε όταν ανακηρύχθηκε ωραιότερη γυναίκα για το 2016. Γνωρίζουμε ότι η καταγωγή τη είναι και ελληνική, οπότε φαντάζομαι μεσογειακή ζώνη να συνδέεται και με τη μεσογειακή διατροφή. Ο κύριος Παναγιώτης Δρακόπουλος, ομοιοπαθητικό, ειδικό εφαρμογών διαιτητική και σύμβουλο μεσογειακή διατροφική ζώνη, είναι κοντά μα. Καλώ ήρθατε. <laughs> Πείτε μα λοιπόν, τι κάνει σωστό η Τζένιφερ Άνιστον και τι κάνουμε λάθο εμεί. Ε, ο καθηγητή μου, ο Μπάρι ο οποίο είναι βιοχημικό βιοτεχνολόγο και ήταν ερευνητή στο MIT, παρεπλήσιο πανεπιστημίου του Χάρβαρτ. <laughs> αφού ανακάλυψε τη διατροφική ζώνη, άφησε την έδρα του. Μεγάλη υπόθεση να αφήσει μια έδρα στο πανεπιστήμιο και ασχολήθηκε με αυτό. Η Τζένιφερ το λοιπόν το 1999, επειδή είχε πάρει αρκετά κιλά, ξεκίνησε μεσογειακή διατροφική ζώνη. Τότε την ονόμαζαν Zone Diet, διατροφική ζώνη. Έτσι, έτσι την είδα και εγώ όταν την googlera. Μπράβο, zone diet". zone diet. Σήμερα λοιπόν, επειδή ο καθηγητή μου το καινούργιο του βιβλίο το ονόμασε Μεσογειακή Ζώνη, Mediterranean Zone, και μιλώντα μαζί του, εγώ του λέω: Μπορώ να το πω Mediterranean Zone Diet. Μου λέει, of course". Και φυσικά μπορεί να το πει. Αν δεν το πει και ένα Έλληνα διατροφολόγο ε, με την Terrain, ποιο θα το πει. Να σα πω, όχι. Ναι. Ε, και το ρώτησα ποια είναι διαφορά μεταξύ μεσογειακή διατροφή και μεσογειακή διατροφική ζώνη. Και τι είπε. Έτσι. Έτσι. Είπε ότι τη στιγμή που η μεσογειακή διατροφή έχει πολύ άμυλο και το άμυλο αυτό ίσον απλή γλυκόζει mm. κάνει θέλουμε δεν θέλουμε λίπος. Όταν μπει λοιπόν όλη αυτή η γλυκό στην κυκλοφορία του αίματο. Ότι η παχαίνει μα αρέσει όμω. Για ποιο λόγο. Γιατί το έχει συνηθίσει ο οργανισμό μα να το Η Ευχαρίστηση του εγκεφάλου. Α, είναι καθαρά εγκεφαλικό. Θέμα. Δηλαδή, μόλι φάμε ψωμάκι, κριτσινάκι. Έτσι, αισθανόμαστε Είναι η δεύτερη μα. Ναι, ναι, ναι. Στο εξωτερικό λένε η δεύτερη μητέρα. Το άμυλο. Το άμυλο. Βεβαίω. Λοιπόν, είναι πολυπαραγωγικό πρόβλημα η παχυσαρκία. Και δεν είναι η πρώτη στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι. Και όχι, μόνο. Και όχι μόνο. Στην παιδική παχυσαρκία. Έχουμε χτυπήσει κόκκινο. Mm. Η γιαγιά μάλλον φταίει. Η μαμά λείπει όλη μέρα. Ή η μαμά μαγειρεύει λίγο τζανκ λόγω του ότι λείπει πολύ, ή η γιαγιά είναι λίγο των παλαιών αρχών που θεωρεί το παιδί το Ελληνόπουλο για να είναι υγιέ πρέπει να είναι καλοταϊσμένο. Μαλώνουμε τι γιαγιάδε όλοι. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν. Τη ε... συμβουλή σα θέλουμε, τα μυστικά σα. Μπράβο. Το 2007 ο Έρι Κρύμ, ο επιδημιολόγο του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, το καθηγητή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, είπε: Δεν έχουμε επιδημία παχυστραχία. Έχουμε επιθυμία φλεγμονή που μας κάνει παχύσαρκους. Mm -hmm. Επιδημία φλεγμονής, το ξαναλέω, που μας κάνει παχύσαρκους. Θα αναρωτηθεί κάποιος τι εννοείται με την έννοια φλεγμονή, δηλαδή τρώω θα και σου γεμίζω Αμέσως, θα σου απαντήσω αμέσως. Έρχομαι λοιπόν στο 2004. Το 2004 ο παιδίατρος από την Κύπρο Σάβα Σάβα και ο καθηγητής ιατρικής ο κ. Καφάτος κάνανε μια έρευνα. Μέτρησαν τι γίνεται μέσα στο λιπόδιστό. Πήραν λοιπόν λιπόδιστό και είδανε τι γίνεται μέσα στο λιπόδιστό. Και είδανε όσο αυξάνεται το λίπος, αυξάνεται και το αραχιδονικό οξύ. Mm -hmm. Όσο αυξάνεται το αραχιδονικό οξύ, το λίπος γίνεται τοξικό. Όσο γίνεται τοξικό, αυξάνεται φλεγμονέ. Mm -hmm. Πρόσεξε τώρα εδώ. Ο οργανισμό πρέπει κάτι να κάνει, να, μπουν, να μην μπουν αυτέ οι φλεγμονέ κάνοντα μια θερμιδοδίαιτα στην κυκλοφορία του αίματο mm -hmm. και διασκορπιστεί η φλεγμονή στο υπόλοιπο σώμα. Και τι κάνει, αυξάνει την Ισουλήνη. Οπότε ο οργανισμό σταματάει να καίει λίπο και αρχίζουμε εμεί να συσσωρεύουμε το λίπο. Το κάνει για να μα προστατεύσει. Από το να πάει φλεγμονή στο σώμα. Μπράβο, να πάει στο υπόλοιπο σώμα. Το τοξικό λίπο λοιπόν να μπει στο υπόλοιπο σώμα. Αυτό δεν το έχει πει κανεί. Γιατί δεν ναι. το ξέρει κανεί. Τοξικό λίπο ποιο είναι, θα έλεγε κάποιο, και από πού προκαλείται, από πού προέρχεται. Το 2003 λοιπόν είδανε ότι μέσα στο λιπόδιστο είναι γεμάτο μακροφάγα. Τα μακροφάγα είναι ένα νοσοποιητικό σύστημα και όταν αυξάνονται πάνε να πει ότι συναντάνε φλεγμονές και θα πρέπει να τις πάρουν μέσα στο κύτταρό mm -hmm. τους για να μην διασκορπίσουν το σώμα. Άρα λοιπόν ο λιπόδιστός εκείνη τη στιγμή έχει πάρει φωτιά, έχει γίνει πάρει... φλεγμονέ. φλεγμονές. Πω πω, και αυτός δημιουργεί την κυταρίτιδα ή δεν έχει πολύ σχέση. Αυτό, όλα τα υπόλοιπα, και κυταρίτιδα και όταν... Ο οργανισμό μα από κάποια στιγμή και μετά δεν μπορεί να συσσωρεύσει ο λύκο. Πράγματι, αυτό το τοξικό λύκο μπαίνει στην κυκλοφορία του αίματο και αναπτύσσει τα χρόνια νοσήματα. Mm. Άρα, το θέμα Άρα είναι... λοιπόν, γι' αυτό Μη λέω... δημιουργούμε φλεγμονέ παρά να μην ε, αδυνατίζουμε. Δηλαδή, μάλλον θα πρέπει να σκεφτόμαστε όχι πώ θα δυνατήσω, αλλά πώ θα τρώω χωρί να δημιουργώ φλεγμονέ. Μπράβο. Άρα πώς να αλλάξει η φιλοσοφία στα μάτια Βέβαια, μέσα από τη διατροφή, πώ θα θεραπεύσω αυτέ τι φλεγμονέ μέσα στο λιποδιστό. Και αφού τη στραπεύσουμε στο λιποδιστό, τι θα κάνει ο οργανισμό, θα ξεκινήσει την καύση του. Γιατί με, έχουμε μια, μια, ορμόνη που λέγεται λεπτήνη. Αυτό θα πει ότι όταν η λεπτήνη βλέπει ότι σωρεύουμε λίπο, λέει στον εγκέφαλο, στόπ, Έχουμε αρκετό λίπο, ξεκινά να το, να το κέσει. Ναι. Όταν όμω γεμίσουμε φλεγμονέ και έχουμε αντίσταση σουλήνη, έχουμε και αντίσταση λεπτίνη. Mm. Μπλοκάρουν όλα μέσα μας. Εκεί μπορεί να σκεφτεί κάποιο ότι αρχίζει και αρρωσταίνει, ή δεν είναι τόσο απλό. Ότι πέφτει το νοσοποιητικό του, ή δεν είναι τόσο απλό, δεν φταίει αυτό. Μπράβο. Το αραχιδονικό όξι που είπα είναι ένα νοσοποιητικό σύστημα. Όταν αυξάνεται, πάνω απ' όλα ο οργανισμό βλέπει ότι έχουμε φλεγμονέ και πρέπει να θεραπεθούμε. Αλλά εμεί δεν έχουμε φλεγμονέ, δεν έχουμε τίποτα. Έχουμε τοξικό λίπος αυτό το τοξικό λίπος που το θα μπει στην κυκλοφορία του αίματος αναπτύσσονται όλα τα προβλήματα υγείας μας. μα. δίνετε λοιπόν τώρα το χαρακτήρα αυτής της διατροφή. Δηλαδή εσείς τι, τρώτε εσεί καταρχήν. Μπράβο. Που την ακολουθεί. ερχόμαστε, ερχόμαστε... Πόσα γεύματα, τι περιλαμβάνουν. Έτσι, Ναι. Ερχόμαστε και λέμε τακτικά γεύματα. Λάθο. Ναι, όλοι οι διαιτολόγοι λένε να τρει ώρε κάτι να τρώω. Λάθο. Αν εγώ χωνεύω σε πέντε ώρε, πώ θα ξαναφώ σε τρει ώρε. Εννοείται ότι δεν χωνεύουμε όλοι στον ίδιο χρόνο. Ε, βέβαια. Ή δεν πεινάμε όλοι στον ίδιο χρόνο. Ε, βέβαια. Mm -hmm. ή η ορμόνη του κορεσμού στον εγκέφαλο κρατάει περισσότερο σε ένα παρά σε μένα. Γι' αυτό και ένα με ένα γιαούρτι σου λέει νιώθω καλά και άλλο σου λέει δεν έχω φάει πεινάω. Μπράβο. Άρα εκεί προσαρμόζουμε την ποσότητα στι ανάγκε μα. Αυτό είναι και το μυστικό τη τροφική ζώνη. Κάνουμε στον... Έρχεται σε... κάποιο και θέλει να κάνει μεσογειακή τροφική ζώνη. Του κάνουμε λιπομέτρηση, του κάνουμε μειομέτρηση, μυ του κάνουμε εξοχηνιστικό έλεγχο στι ασθένειέ του, αν έχει ή δεν έχει. Και μετά του βγάζουμε την ποσότητα τη διατροφής που αντιστοιχεί σε εκείνον. Mm -hmm. Είναι προσωπική ποσότητα διατροφής. Και έτσι λοιπόν θα πάρει το πρωινό του. Μετά όταν πάει να αρχίσει να πεινάει θα φάει το σνακ του. Μετά θα φάει όταν αρχίσει να πεινάει το μεσημεριανό του. Mm -hmm. Γιατί όταν αφήσουμε τον οργανισμό μα πάνω από 5 έως 6 ώρε χωρί να φάμε γεύμα... Οργανισμός. Δεν ξέρει τι ζούμε σε σημερινέ κοινωνίε και μπορούμε να βρούμε. Αποθηκεύει το λίπος για ασφάλεια. Μπράβο. Και το επόμενο γεύμα που θα φάμε, επειδή δουλεύει ο δεύτερο εγκέφαλο, ο πρώτο εγκέφαλο είναι το κεντρικό νευρικό ναι. σύστημα, ο δεύτερο εγκέφαλο που δουλεύει μέσα από τη διατροφή είναι το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Άρα, εμεί δίνουμε την εντολή. Άρα, όταν έχουμε. <laughs> Γελάω γιατί σκέφτομαι πω στηρούμε όλη τη διατροφή. Και προς το απόγευμα βράδυ πεινάμε και θέλουμε γλυκό. Είναι το σώμα μας που το ζητάει ή το μυαλό μας που είναι κουρασμένο και εκεί το θεωρεί ως απόλαυση για να ξεκουραστεί. Η γκρελίνη επειδή έχουμε υπογλυκαιμία πηγαίνει στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος θέλει μια, κάτι γρήγορο Έτσι. να αυξήσει τη, τη γλυκόζη του εγκεφάλου γιατί ο εγκέφαλο δεν κύρει Γιατί άμα κύρει για λίπος θα πάθει αυτοπεψία Έτσι. και μόνο γλυκόζη. Οπότε είναι καλό να του δίνουμε κάτι γλυκό όταν το θέλουμε. Όχι! Γλυώσει. Πρέπει να του δώσουμε μία ποσότητα που θα φέρουμε κορεσμό. Όταν του δώσουμε μόνο γλυκό, γρήγορα η ενσουλίνη θα μα φάει σε υπογλυκαιμία και θα ξαναπινάσουν πολύ γρήγορα. Θα θέλουμε πάλι γλυκό, ενδεχομένω. Οπότε λοιπόν, τρώγοντα την πρωτεΐνη, πήγαινε ένα ένζυμο το PYY στον εγκέφαλο, πήγαινε στον τοξοειδή πυρήνα, δίνει μέσα από τη μελανοκορτίνη στο παρακυλιακό πυρήνα εντολή και τότε έρθει κορεσμό. Mm -hmm. Αλλά αυτά. Γι' αυτό λέω. Δεν είναι. Αυτέ τι θερμίδε θα φάμε, τι ίδιε θερμίδε θα κάψουμε και θα δυνατήσουμε. Λάθο. Δεν υπάρχουν αυτά. Πόσο εύκολο είναι για κάποιον να μάθει να ζει έτσι, Δηλαδή πρέπει να είναι πάντα σε επαφή με το διαιτολόγο του, Όχι. Ή μαθαίνει κάτι. Πιστεύω πάνω, σε κανένα τρίμηνο τετράμινο έχει μάθει να διατρέφεται μαζί μου και διατρέφεται φόρο ζωή έτσι. Να μου λέγατε ένα απλό παράδειγμα για μια νέα γυναίκα που μα βλέπει, ναι, ναι, ναι. η οποία π.χ. δεν καπνίζει, δεν πίνει, π.χ. ένα κρασί το βράδυ, έχει ένα κοινωνικό, ένα κύκλο ο ανθρώπων, δηλαδή θα πρέπει να φάει και έξω, να πιει και ένα κρασί. Ισά να ίσα με τη μεσογειακή τροφική ζώνη μπορεί να φάμε οπουδήποτε και να είμαστε στο σωστό πρόγραμμά μα. Κάποια κυρία που μα βλέπει θα λέει τι είναι, ψητό σαλάτα, δημητριακά. Όχι όχι, 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 όχι. όχι. Πρέπει να μετρήσουμε την ποσότητα τη πρωτενη, των υδατανθράκων και του λίπου Επάνω σου. Γι' αυτό Α, να κάνουμε τη λιπομέτρηση. Ε... Όταν λοιπόν το βρούμε αυτό, είναι εύκολο να τηρηθούν όλα μετά. Είναι εύκολο. Πολύ εύκολο. Α, γιατί φαντάζεται τόσο δύσκολο στο να χάσουμε βάρος. Δηλαδή πόσο εύκολα παίρνουμε όλοι βάρο και πόσο δύσκολα χάνεται. Και όσο μεγαλώνουμε χάνεται δυσκολότερα. Τι γιατί? θα πει, πει λίπο. Αυτό που μα δίνει ενέργεια. Έτσι. Έχει την εντύπωση ότι ο οργανισμό, εάν δεν προσέξουμε όλε αυτέ τι λεπτομέρειε που σου είπα, θα θελήσει να το κάψει. Όχι, Γιατί. Βέβαια, σου λέει το χρειάζομαι για να φέρει ει πέρα τι υποχρεώσει. Προσβάβο. Μην κουράζει και πει... δεν κοιμάσαι καλά. Τι θα πει αδυνάτισμα τώρα. Αδυνάτισμα θα πει ότι χάνω βάρο. Όχι. Θα πει ότι έχω προγραμματίσει τον οργανισμό μου να χρησιμοποιήσει το λίπο μου για να μου δώσει ενέργεια. Ξέρετε κάτι. Ε, θα, θα μιλήσω από μένα σκεπτόμενοι ναι. τη δική μου ζωή. Όποτε αδυνατίζω, ναι. μπορεί αισθητικά να μ' αρέσει, όμω αισθάνομαι πολύ πιο κουρασμένη, αρρωσταίνω πολύ πιο εύκολα. Ε, γιατί. Εάν αδυνατίσω μέσα από το μυϊκό ιστό, ναι. βάρο θα χάσω. Αλλά εκεί ο οργανισμό μπαίνει σε κίνδυνο mm -hmm. και σε αναγκάζει να είσαι κουρασμένη για να μην κάψει άλλο μυϊκό ιστό. Δηλαδή πα για και είσαι κουρασμένη. Γιατί σε κουρασμένη. Γιατί έχει κάποιο μυϊκό ιστό και ο οργανισμό δεν θέλει να συνεχίσει να κάνει ιστό. Mm -hmm. Δηλαδή κάνει την παίρνει την πρωτεΐνη και την κάνει γλυκόζη για ενέργεια. Αντί Ή... να πάρει το σωματικό λίπος. Άρα οι λάθο δίαιτε που ενδεχομένω έχουμε κάνει όλοι όλα τα χρόνια μπορούν να κουράζουν το σύστημά μα το μεταβολικό. Ναι, γιατί δεν καίμε το σωστό καύσιμο υλικό. Το σωστό καύσιμο υλικό είναι. είναι... Και και με τους λίγη γλυκόζη και πολύ λίπος. Το λίπο είναι 33% περισσότερο σε θερμίδε από γλυκόζη. Μάλιστα. Ένα μόριο λίπο είναι 33% περισσότερο από ένα μόριο λιγόρι. Άρα λοιπόν πρέπει mm. μόνο λίπο να καίμε και ελάχιστη λιγόρι. Άρα γι' αυτό παχαίνουμε, θεωρείτε κι εσεί. Γι' αυτό παχαίνουμε, βεβαίω. Μετά έχετε υπαχυσαρκία, μετά έχετε και, και διαβήτη. Έτσι που εκεί είμαστε σε επίπεδα και ω χώρα όσο και ω Όσο λοιπόν αυξάνεται το λίπο, είπαμε, αυξάνεται το αρχιδονικό οξύ, γίνεται τοξικό το, το λίπο, αυξάνει φλεγμονέ, την παχυσαρκία. μεταβολικό σύνδρομο, διαβήτης, καρδιοπάθειε, υπέρταση και πάει λίγοντα. Και αναρωτιέμαι όμως ακούγοντάς σας, ναι. <laughs> γιατί ένας διαιτολόγος ε, που δεν είναι ομοιοπαθητικός, δεν μας τα λέει έτσι ακριβώς και μας βάζουν ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων θερμίδων που πρέπει όλοι να ακολουθήσουμε. Καταρχήν, γιατί β... όλοι συζητάμε τελικά για τα κιλά μας και ειδικά ε, το βαλεκέντρο. Βάλε χείς θερμίδες, δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν θερμίδες. Όχι. Άρα να νιώθουμε Αυτό... καλά όταν πέφτει το λίγο. Ένα, 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 μυστικό θα πω τώρα. Ναι. Αυτό που προσέχουμε δεν είναι το βάρος ζυγαριά, αλλά την περίμετρό μας. Την περί... ε, το αν μπαίνουμε σε πόδους. Εγώ τώρα είμαι 58-59 εκεί. Αλλά έχω κολλήσει όλα τα χρόνια μου 54. Ερώτηση. Ναι. Πες ότι έχει 75 εκατοστά μέση και σε 58 κιλά. Ναι. Έρχεσαι σε μένα. Σε πάω 60 κιλά με 70 εκατοστά μέση. Έχει παχύνει ή έχει αδυνατήσει. Όχι, έχει αδυνατήσει. Μπράβο. Άρα το θέμα μα είναι να χάνουμε λίπο. Να χάνουμε μόνο λίπο. Μόνο πόντου και να μην κοιτάμε τη ζυγαριά. Μπράβο. Γιατί είναι τρέλα από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή Όσον τις... αφορά τι θερμίδε τώρα. Ναι. Για να πω κάτι ότι μαθαίνω. Έτσι. Παίρνω λοιπόν χίλιε θερμίδε από μακαρόνια. Και χίλιε θερμίδε από κρέα. Θα δυνατήσω και θα παχύνω το ίδιο. Όχι βέβαια. Γιατί αφού είναι χέρι, δεν είδε. Ένα κιλό βαμβάκι είναι ένα κιλό σίδερο. Είναι το ίδιο. Επειδή το κρέα ο οργανισμό το καίει πιο εύκολα Όχι. σε σχέση με το μακαρόνι. Όχι. Επειδή για να απορροφήσει τα μακαρόνια χρησιμοποιεί το 98% από αυτό που έχει φάει και το υπόλοιπο δύο το χρησιμοποιεί για καύση. Mm -hmm. Για την αποθηκευσή Έτσι. του. Για να το αποθηκεύσει. Ενώ για την πρωτεΐνη το 92% μόνο. Άρα, άμα είναι χίλιε και χίλιε θερμίδε, με την πρωτενη έχει 8% και περισσότερε θερμίδε. Άρα, Εκ λοιπόν, πρωτενη, αλλά σκέτη όχι, με όχι, βέβαια. σαλάτα. Γι' αυτό λέω. Η σαλάτα τι βοηθάει, να καεί πιο εύκολη η πρωτενη. Όχι. Η σαλάτα μπαίνει αργά στην κυκλοφορία του αίματο, διότι έχει πολλέ ίνε mm -hmm. και γιατί πέπτεται πιο δύσκολα, mm -hmm. με αποτέλεσμα ο οργανισμό να πάρει την ισουλίνη και η ινσουλίνη να αποθηκεύσει στο σωστό μέρο τα θρεπτικά συστατικά. Κατάλαβα. Ενώ όταν φάμε μια μακαρονάδα, έχουμε υπερινσουλινιμία και γίνεται το περισσότερο λίπο. Άρα η συμβουλή σα θα ήταν να μην κοιτάμε τι θερμίδε, αλλά να κοιτάμε το σώμα μα. Έτσι, το μπράβο. Και θεωρείτε εσεί γιατρέ μου. Πρέπει να κάνουμε λιπομέτρηση, μειομέτρηση, να βρούμε τη σωστή ποσότητα διατροφή. Η Ιδέα Φεράνη πάντω έχει γίνει κορμάρα. Είναι πιο ωραία από το 98. Δεν το συζητώ και αναρωτιέμαι τελικά, να τη βλέπω όχι... εδώ, πόδι, λαμπάδα... Μπράβο. Ε... Και όχι μόνο η Τζένιφερ Άνιστον. Είναι... Εδώ είναι με την ε. Ιράντ ναι, Τζεντζενέρι, σε πολύ γνωστό Ναι, οι περισσότεροι στρατ του Χόλιγουντ. Και μάλιστα ο καθηγητή μου είπε το εξή. Αν δεν υπήρχε το Χόλιγουντ, δεν θα ξέρε κανεί τη διατροφή αυτή. Το θέμα είναι ότι είναι ωραία δύνατη. Δεν Μραία. είναι η αδύνατη το κόκκαλο. Αυτό τόση ώρα. Είναι η ωραία Είναι σφιχτή δύ αδύνατη. Σφιχτή αδύνατη. Με πολύ μικροϊστό και με λίγο λίπος. Ε, το θέμα είναι τώρα και να κλείσουμε με αυτό γιατί είναι πολύ ναι. ωραία αυτά που μας λέτε και επιφυλάσσομαι και μια άλλη φορά να τα ξαναπούμε. Ό,τι ε, θέλεις. Ε, η κυταρίτιδα από το γυναικείο πόδι ακόμα και το αδύνατο θα φύγει ποτέ. 100%. Φεύγει η κυταρίτιδα. 100%. Γιατί εκεί κολλάμε όλε οι γυναίκε. Ότι 100... μπορεί να δυνατίζουμε, αλλά δεν φεύγει η κυταρίτιδα. Ε, γιατί χάνει μυκοιστό, είπαμε. Χάνει mm βάρο, -hmm. χάνει μυκοιστό. Δεν κάνει το κατάλληλο μαρκροθρεπτικό συστατικό που είναι το λίπο. Mm -hmm. Πρέπει, είπαμε, μέσα από τη διατροφή μα, αφού τα βρούμε όλα αυτά mm -hmm. και στα δώσω για ένα μήνα να τα κάνει, πρέπει να βρω ότι θα καίει μόνο λίπο. Mm -hmm. Από μένα εξαρτάται αν θα καίει μόνο λίπο. Μάλιστα. Mm -hmm. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη Δρακόπουλο, ομοιοπαθητικό και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ποιε μέρε είστε στην Κύπρο. Είμαι 15 μέρε στην Ελλάδα, 15 μέρε στην Κύπρο. Καλύτερα, μάλλον πιο συνεπή στι διατροφέ, ποιοι είναι οι Έλληνε ή οι Κύπροι. Ακριβώ ίδιοι. Η Ακριβ... ίδια κουλτούρα, η ίδια φωνή. Μα φιλοσοφία. είμαστε οι ίδιοι. Αγαπημένου λοιπόν. Είμαστε ιδιοι όλα... αγαπημενου Είμαστε και οι δύο Έλληνε. Αγα... Ενώ έτσι. δεν το συζητώ. Έτσι, μπράβο. Ε, αγαπάω πάρα πολύ του Κύπρου, έχω πάρα πολλού φίλου και κουμπαριέ. Πού είστε στην Κύπρο. Και στη Λευκοσία και στη Λεμεσό. Α, και στη Λεμεσό. <σομίως> η να κάνουμε <καμήνε>, παραπονέμενα. Ε. <σομίως> Χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστούμε <σομίως> πολύ. Και εγώ, ε, Φίλες και φίλοι, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ η σημερινή μας εκπομπή. Πολλά πολλά φιλιά. Γεια σας.